Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλό μήνα. Μπήκε ο Δεκέμβριος, ο μήνας των Χριστουγέννων, και ξεκίνησαν οι πρώτες προετοιμασίες για τις γιορτές. Πόσο θα κοστίσει φέτος το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και κυρίως πότε πληρώνονται μισθοί, συντάξεις, επιδόματα και δώρα, θα μας πει τώρα ο Γιώργος Σαραντάκος. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Κρεμόμαστε από τα χείλη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Γύρω στο 10% αυξημένο θα είναι φέτος το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, καθώς ήδη έχουν αυξηθεί τιμές σε βασικά είδη, όπως είναι το κρέας, όπως είναι τα γαλακτοκομικά. Ειδικά στα γαλακτοκομικά οι τιμές έχουν διπλασιαστεί σχέση με πέρσι, αλλά τουλάχιστον από τη Δευτέρα θα αρχίσουν να ζεσταίνουν και οι τσέπες μας, καθώς μπαίνουν και τα επιδόματα στους λογαριασμούς των συνταξιούχων. 21 του μήνα είναι το δώρο που θα καταβληθεί στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Εδώ μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η έκτακτη βοήθεια των 350 εκατομμυρίων ευρώ σε τουλάχιστον 2.200.000 ευάλωτους οικονομικά συμπολίτες μας. Οπότε κατά με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα γίνουν κάποιες αγορές. Πάντως σήμερα, πρώτη μέρα του μήνα, 1η Δεκεμβρίου, και ο κόσμος, αφού είδε λεφτά στην τσέπη του λόγω της καταβολής των μισθών και των συντάξεων, έκανε κάποιες αγορές. Πολλοί δε μάλιστα πρότεινσαν να ψωνίσουν και για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και να τα αποθηκεύσουν στον καταψύκτη τους. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Στα εθνικά μας θέματα, σε λιγότερο από μία εβδομάδα, την ερχόμενη Πέμπτη, ο Ταγίπ Ερντογάν έρχεται στην Αθήνα και οι συσκέψεις είναι απανωτές. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε το πρωί τον Στέφανο Κασελάκη και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς αλλά και συνεργάτες κομμάτων. Πρώτος έφτασε στο Υπουργείο ο κύριος Κασελάκης στις 10.30 το πρωί, συνοδευόμενος από την Τομεάρχη Εξωτερικών Ρένα Δούρου και τον διπλωματικό του σύμβουλο, τον κύριο Καλπαδάκη. Πάνω από μισή ώρα μίλησε με τον κύριο Γεραπετρίτη. Ενημερώθηκε για τις επιδιώξεις και τις προσδοκίες της Αθήνας εν ώψη του ελληνοτουρκικού διαλόγου. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τάχθηκε υπέρ του διαλόγου, αλλά βάσει συγκεκριμένης τακτικής με αρχή, μέση και τέλος, όπως είπε, και με ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές, με φυσική προοπτική την οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στην Χάγη. Ακολούθησαν ο κύριος Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Μαρίνος από το Κομμουνιστικό Κόμμα, ο κύριος Βελόπουλος από την Ελληνική Λύση, ο κύριος Στίγκας από τους Σπαρτιάτες, ο κύριος Νατσιός από την Νίκη και η κυρία Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας. Σημειωτέων το πρωί έγινε και μια συντονιστική συνάντηση υπό τον Υπουργό Εξωτερικών με υπουργούς και συνεργάτες υπουργών που θα υπογράψουν συμφωνίες με τους Τούρκους ομολόγους τους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η επικείμενη συμφωνία για το μεταναστευτικό. Οι Τούρκοι πολίτες θα μπορούν να μπαίνουν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου χωρίς βίζα για συγκεκριμένες ώρες, μάλλον 72. Στις αστυνομικές ειδήσεις τώρα, σκηνές από ταινία Far West εκτυλίχθηκαν το βράδυ χθες στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου. Με έναν άνδρα αλβανικής καταγωγής, 56 ετών, να πέφτει θύμα μαφιόζικης εκτέλεσης και να αφήνει την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Οι αστυνομικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών αναζητούν μέσα από το παρελθόν του θύματος τον ή τους δράστες που τον γάζωσαν έξω από το σπίτι του, καθώς εκτιμούν πως πίσω από την δολοφονία κρύβεται ξεκαθάρισμα λογαριασμών για ποινικές υποθέσεις, στις οποίες είχε εμπλοκεί ο 56χρονος. Το θύμα εξάλλου είναι γνωστό στις αρχές και έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για σύσταση συμμορίας, υποθέσεις ναρκωτικών, διακίνηση παράνομων τσιγάρων και πλαστογραφία. Ομόφωνα ένοχος για όλες τις πράξεις και χωρίς ελαφρυντικό κρίθηκε ο 27χρονος οδηγός που παρέσυρε, τραυμάτισε θανάσιμα και εγκατέλειψε τη μόλις 21 ετών Έμα πέρσι τον Νοέμβριο στην Καμάρα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Του επιβλήθηκε κάθειρξη 16 ετών και 6 μηνών. Οι δικαστές του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης τον έκριναν ένοχο, ενώ απέρριψαν το ελαφρυντικό της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς που ετήθηκε μέσω του συνηγόρου του. Στην απολογία του, ο 27χρονος επέμεινε ότι το αυτοκίνητο πήγαινε με 55 χιλιόμετρα την ώρα, τονίζοντας ότι είδε ξαφνικά την κοπέλα μπροστά του στο δρόμο και δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Στα του καιρού τώρα, γιατί μόνο Δεκέμβριο δεν θα θυμίζει το σκηνικό. Αραιή συννεφιά, νοτιάδες και σκόνη από την Αφρική θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του. Σύνδεση με τον μετεωρολόγο μας, Θοδωρή Κολυδά. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή. Τι θερμοκρασίες θα έχουμε? Καλό μεσημέρι, Καταρίνα. 23 βαθμούς Κελσίου. Θα λέγαμε, θα είναι υπερβολή βέβαια να πούμε ότι μοιάζουν σε θερμοκρασίες Αυστραλίας για αυτή την εποχή. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ υψηλές για Δεκέμβρη. Είναι πάρα πολύ υψηλές. Οι 15 βαθμοί είναι οι κανονικές θερμοκρασίες. Δηλαδή είμαστε γύρω στους 8 περίπου βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα για το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου. Καλό μήνα επευκαιρίας κιόλας. Καλό μήνα. Μιας και το αναφέραμε. Κατά τα άλλα πρέπει να πούμε τώρα ότι πράγματι θα έχουμε σκόνη λόγω των νοτιάδων που θα φτάνουν τα 6 με 7 και πρόσκαιρα ακόμη και τα 8 ποφόρ.
Μέσα στην Κυριακή, βέβαια, θα αλλάξει κάπως το σκηνικό του καιρού. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν περίπου στα ίδια επίπεδα, αλλά θα ξεκινήσουν βροχές στα δυτικά και τα βόρεια, οι οποίες τη Δευτέρα θα επεκταθούν και θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς τη Δευτέρα περνάει ένα μέτωπο από τον ελληνικό χώρο, το οποίο θα ρίξει τη θερμοκρασία γενικώς. Πάντως, από τη Δευτέρα μέχρι και την Τετάρτη, η θερμοκρασία θα πέσει, θα επανέλθει σε κανονικά επίπεδα για την εποχή Τετάρτη προς Πέμπτη, όπου θα συνεχιστούν κάποιες τοπικές βροχές, όχι όμως ιδιαίτερα έντονες, και από ό,τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, μάλλον θα παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα, τα οποία θα είναι κανονικά για την εποχή από πλευράς θερμοκρασιών. Γενικότερα, πάντως, το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου φαίνεται να τελειώνει με πάρα πολλές βροχές σχεδόν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, Κατερίνα, χειμώνας γάρ. Σε ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή. Μαγικές εικόνες θα δείτε τώρα. Το Βόρειο Σέλλας πάντα εντυπωσιάζει και αυτό που αντίκρισαν τα ξημερώματα οι κάτοικοι της Δράμας ήταν πραγματικά μοναδικό. Τα χρώματα του ουρανού ήταν απίστευτα και όσοι ήταν ξύπνοι εκείνη την ώρα στη Δράμα είδαν το Βόρειο Σέλλας. Σημειώθηκε ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα στη γη, όπως λένε οι ειδικοί, με αποτέλεσμα το φαινόμενο να γίνει ορατό σε ολόκληρη την Ευρώπη, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπενθυμίζεται ότι το Βόρειο Σέλλας έκανε την εμφάνισή του στις αρχές Νοεμβρίου, βάφοντας κόκκινο τον ουρανό σε αρκετές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Εκτός όμως από τη χώρα μας, το Βόρειο Σέλλας έγινε ορατό ακόμα και στην Ντακότα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του Star στην νοηματική γλώσσα. Εσείς για συνεχή ενημέρωση μπορείτε να επισκεφτείτε το star.gr. Ακολουθεί το Shopping Star. Αναλυτικά επικαιρότητα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με την Μάρα Ζαχαρέα. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.